Πάμε να δούμε ζυγούς. Είναι πιο ευνοϊκή η θέση του Ερμή για το δικό σας ζώδιο αυτή που πήρε. Σας επιτρέπει να ασχοληθείτε πιο αποτελεσματικά και με θέματα που αφορούν τις σπουδές. Έχει να κάνει ακόμα με ταξίδια, έχει να κάνει με το να αξιοποιήσετε ίσως κάποιες προτάσεις που μπορεί να συζητήσετε αυτόν τον καιρό και αφορούν τα επαγγελματικά σας. Έχει να κάνει με μετακινήσεις, μπορεί κάποιοι από εσάς να σκέφτεστε και ένα ταξίδι που θέλετε να οργανώσετε ενδεχομένως και για την περίοδο των γιορτών και τώρα βλέπετε όλες αυτές τις λεπτομέρειες. Σε αυτές εδώ πέρα τις μέρες σαφώς θα είστε λίγο πιο προσεκτικοί. Θα σας τα πω και αύριο αναλυτικά για την Πανσέλινο. Τώρα μιλάμε γενικώς για όλη την περίοδο που θα μείνει ο Ερμής στον Τοξότη. Άρα σε μια θέση πολυβολική για να στροφάρει το μυαλό σας καλύτερα, αγαπητή ζυγή, για να μπορείτε τέλος πάντων πιο εύκολα να διεκπεραιώνετε ό,τι έχετε μέσα στην καθημερινότητά σας, αλλά να προκύπτουν και καινούργια ίσως σχέδια και καινούργια σενάρια που σε άλλους μπορεί να αφορούν θέματα σπουδών, για άλλους μπορεί να αφορούν θέματα καθαρά επαγγελματικά. Για τους ζυγούς μπορεί να παίζει αυτές εδώ τις μέρες και ένα θέμα ενός ανθρώπου από το συγγενικό περιβάλλον. Μπορεί να είναι ένας αδελφός, μια αδελφή, ένας θείος, μια θεία, κάποιος συγγενής σας, ο οποίος με κάποιο τρόπο να σας απασχολήσει ιδιαίτερα.